Δείτε σήμερα στο σινεμά χωρίς κασκόλ. Αρπαγή 3. Μετά τις δύο επιτυχημένες ταινίες καταιγιστικής δράσης, ο Λίαμ Νίσον επιστρέφει ξανά τσατισμένος με όποιον βρεθεί απέναντί του. Εσύ, γιατί να τα βάλεις μαζί του? Κύριος Τέρνερ. Ο μεγάλος Βρετανός σκηνοθέτης των Μυστικά και Ψέματα και Μια Χρονιά Ακόμα, Μάικ Λι, επιστρέφει. Αυτή τη φορά μας αφηγείται με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο την αντισυμβατική ζωή του ζωγράφου Βίλιαμ Τέρνερ μέσα από τη σπαρακτική ερμηνεία του Τίμωθη Σπάλ. Πάρτο από την αρχή. Ο δημιουργός του Once επιστρέφει σε γνώριμα μονοπάτια και μαζί με τον Μαρκ Ράφαλο και Κίρα Νάιτλι μας ταξιδεύει στη μαγεία της μουσικής. Black Hat. Κατασκοπία, τρομοκρατία και ηλεκτρονικό έγκλημα. Ο Michael Mann της έντασης στρατολογεί τον Thor Chris Hemsworth σε ένα σκοτεινό thriller δράσης. Και τέλος, Ανωτέρα Βία. Η ταινία που ενθουσίασε στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταφθάνει. Ενθουσίασε όμως το Γιάννη Γκροσδάνη. Cine News, απρόβλεπτα gags και κινηματογραφική διάθεση στα ύψη στο σινεμά χωρίς κασκόλ που ξεκινάει αμέσως τώρα. Συγγνώμη, το διάλειμμα είναι πριν ή μετά την ταινία? Ξανά την ατάκα! Δεν την έγραψα καλά! Εδώ είναι χώρος τέχνης και πολιτισμού! Αν είναι δυνατόν, έχει χαθεί ο σεβασμός προς τον καλλιτέχνη! Ωρα για σινεμά! Popcorn, έλα! Όχι κάμερες, τι παρακαλώ! Νομίζατε ότι γλιτώσα. Ξεκινάει! Καλησπέρα Θεσσαλονίκη και καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι να περάσατε εξαιρετικά όμορφα τις γιορτές και συντροφιά με αγαπημένα σας πρόσωπα να ταξιδέψατε στη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Ώρα για κινηματογραφικό πανικό! Με οσκαρικές διαθέσεις και άρωμα χρυσών σφαιρών υποδεχτείτε στο πλατό του Στάθη Κόλλια και Παναγιώτη Κουντουρά. Ξέρεις τι? Για μας. Παρατήρησα ότι δεν έχουμε κόσμο. Αποστόλη, σε παρακαλώ, βάλε και από το κοντρόλ ένα ψεύτικο χειροκρότημα, μήπως και τονώσουμε τον εγωισμό μας για σήμερα. Απ' τα Όσκαρ, το μεγάλο, το δυνατό. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Περίμενα να τους αποθεώσουμε πρώτα. Είναι πολύ, είναι πολύ. Είναι 15.000. Σας αξίζουμε. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Μακάρι, μακάρι να είχαμε άλλη μία κάμερα να σας δείξουμε τι λαοθάλασσα υπάρχει εδώ πίσω στο παρασκήνιο. Έχουμε φέρει ολόκληρα 15 λεωφορεία από τη Θεσσαλονίκη. Απλά δεν έχουμε μία κάμερα για να δείτε το χαμό από πίσω. Δεν πειράζει όμως, η αγάπη σας μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Καλή χρονιά, είπαμε, δεν είπαμε, χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε ένα υπέροχο, γοητευτικό, μαγικό και άκρος κινηματογραφικό 2015. Κυρίες και κύριοι, όνειρα. Ό,τι και αν σκεφτείτε, να βάλετε από πίσω το ερώτημα γιατί όχι. Γιατί να μην το πραγματοποιήσουμε. Και να καταφέρετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Μια ιδέα είναι. Μπείτε στη σκέψη και να το καταφέρετε. Σίγουρα οι σκοτεινές αίθουσες και οι ταινίες δίνουν τροφή για τα όνειρα. Θα μας βάλουν υποψίες, θα μας βάλουν όμορφες ιδέες και γιατί όχι, όλα θα τα υλοποιήσουμε μέσα σε αυτή τη σεζόν. Συνεπώς, το σινεμά χωρίς κασκόλ επέστρεψε εδώ από το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης. Γεια σου, Γερανέ, μου έλειψε η αλήθεια. Γεια σου, Άννα, πες γεια στην Άννα. Γεια σου, Άννα! Πώς πέρασες τις γιορτές? Σινεμά χωρίς κασκόλ, TV 105-8 η ώρα. Όπως ξέρετε, μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε, μην προβληματίζεστε. Και διότι... δεν το ξέρετε, κάθε Σάββατο ξανά στις 8 μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έτσι? Μην ξεχνάμαστε. Αν θέλετε να το δείτε δύο φορές για να ανέβει τηλεθέας και με τις 4 τηλεοράσεις σας, μπορείτε να το κάνετε και το Σάββατο. Βέβαια, έρχεται το ερώτημα που μπορείτε να μας βρείτε στα social media προφανώς. Μισό λεπτό, Διονυσία, συνδεόμαστε μαζί σου. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, Διονυσία! Καλησπέρα, παιδιά! Ξέρετε όμως, θα πείτε τα social media εσείς, γιατί Παναγιώτη, βάφομαι, δεν είμαι έτοιμη. Βασικά, Διονυσία, άστο θα τα πούμε εμείς, διότι έχουμε Facebook.
Ξέρεις ότι μπορούν να μας κάνουν like και να συμμετέχουν ενεργά στη σελίδα μας και στις αναρτήσεις για το ραδιοφωνικό και για το τηλεοπτικό Κασκόλ. Όχι. Έμα, στο λέω τώρα, βεβαίως. Κάντε like λοιπόν στη σελίδα μας στο Facebook Cinema χωρίς Κασκόλ με ελληνικούς χαρακτήρες. Α, βέβαια δεν έχουμε μόνο Facebook. Τι. Έχουμε και YouTube, έχουμε δική μας σελίδα στο YouTube. Είστε πολύ δική μας. Ξέρεις πώς λέγεται. Πώς. Σινεμά χωρίς Κασκόλ! Παιδιά, δεν το περίμενα αυτό, είναι καταπληκτικό! Επίσης όμως έχουμε ένα καταπληκτικό hashtag το οποίο βρίσκεται... Hashtag χωρίς Κασκόλ για να κάνετε αναρτήσεις με τα αγαπημένα σας σημεία. Είναι και πολλά, ε! Αφήνουμε τα tags, τα tweets, τα likes για όλους εσάς και νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο Σινεμά χωρίς Κασκόλ για το 2015 και να περάσουμε και επίσημα στις ταινίες της εβδομάδας! Η ταινία της εβδομάδας λοιπόν είναι το πολύ αναμενόμενο αριστούργημα ενός μεγάλου σκηνοθέτη του Mike Lee, Mr. Turner. Με έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Timothy Spall, ο οποίος βγαίνει μπροστά, αφήνει τους εξαιρετικούς β' ρόλους σε ταινίες τόσο του Hollywood όσο και του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού και όχι μόνο κινηματογράφου και νομίζω ότι διεκδικεί κάλλιστα δάφνες μετά την επιτυχημένη παρουσία στο Φεστιβάλ του Κανών άλλωστε. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το τρέιλερ και την υπόθεση της ταινίας και θα σας πούμε μετά τη γνώμη μας. Επηρεασμένος ψυχολογικά από το θάνατο του πατέρα του, ο κεντρικός Βρετανός ζωγράφος Joseph Mallord William Turner βρίσκει καταφύγιο και έμπνευση στην αγκαλιά της προσφάτως χωρισμένης χείρας και ιδιοκτήτριας μιας παραθαλάσσιας πανσιόν της κυρίας Booth, με την οποία θα ζήσει κρυφά στο Chelsea του Λονδίνου, όπου και θα πεθάνει. Κάτι διάρκεια της διαδρομής του, ταξιδεύει, ζωγραφίζει, περνάει χρόνο με την αριστοκρατία της επαρχίας, επισκέπτεται οίκους ανοχής. Γίνεται δημοφιλές, αν και αναρχικό μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών. Δένεται σε κατάρτι πλοίου για να ζωγραφίσει μια χιονοθύελλα και γίνεται αποδεκτός τόσο από το λαό, όσο και από την αριστοκρατία. You're still making your nice little pictures, Mr. Turner. You'd make a fine subject for you to paint. Oh, is that so? I shall cogitate upon it. Νομίζω, Στάθη, πως δεν χρειαζόταν άλλο ένα κεφάλαιο στην φιλμογραφία του Mike Lee για να μας αποδείξει πόσο σπουδαίος αλλά και πολύπλευρος δημιουργός είναι. Συμφωνώ για το πολύπλευρο, διότι ο Mike Lee, ο οποίος αγαπήθηκε με ταινίες όπως Μυστικά και Ψέματα, Vera Drake, άλλαξε το στυλ του και με το Happy Go Lucky, αλλά και με το Μία Ακόμα Χρονιά, τώρα φαίνεται να επιστρέφει στην παλιά του συνήθεια, συνδυάζοντας βέβαια τη νέα εμπειρία που αποκόμισε με τις τελευταίες του δημιουργίες. Αυτά τα συνδυάζει, τα ενώνει στο Mr. Turner με έναν υπέροχο πρωταγωνιστή. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι μαζί με τον Ken Loach είναι οι δύο δημιουργοί οι οποίοι θα λέγαμε ότι έχουν δώσει στον βρετανικό ρεαλισμό μια συγκεκριμένη γραμμή και τον έχουν πάει πολύ ψηλά, έτσι. Συμφωνώ απολύτως. Είναι γενικά της μόδας οι βιογραφίες τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ο Mike Lee μπορεί να κάνει βιογραφία αυτού του μεγάλου ζωγράφου εν ονόματι Mr. Turner, αλλά επιλέγει μια μη συμβατική χρονική αφήγηση. Με μπρος πίσω, με αναφορές σε γεγονότα προσωπικά, όχι τόσο σε σημεία σημαντικά για την εξέλιξη του ίδιου του ζωγράφου. Αυτό ακριβώς, Στάθη. Θα λέγαμε ότι ο δημιουργός δεν αντιμετωπίζει αποσπασματικά την ιστορία. Έχει ένα εξαιρετικό μοντάζ που, όπως είπαμε, ταξιδεύει στον χρόνο και νομίζω ότι καταφέρει να διεισδύσει πραγματικά ψυχαναλυτικά, θα λέγαμε, σε έναν πολύπλευρο χαρακτήρα, έναν αντισυμβατικό καλλιτέχνη, ο οποίος σίγουρα δεν ακολουθεί τις κοινωνικές φόρμες και τα πρέπει της εποχής. Και αυτό είναι σημαντικό στη ματιά του Mike Lee, το ότι παρουσιάζει τον καλλιτέχνη ως κοινωνικό πρόσωπο, όπως τον αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι, και ταυτόχρονα τον παρουσιάζει ως άνθρωπο, με όλα τα ελαττώματά του, τις ανασφάλειές του, που δεν μπορεί να κατανοήσει σχεδόν κανείς, εκτός από τον ίδιο και τα πολύ κοντινά του πρόσωπα. Στα πολύ θετικά επίσης ταινίες, η εξαιρετική διεύθυνση της φωτογραφίας με τα μαγικά βρετανικά τοπία, φυσικά η ολοκληρωμένη σκηνογραφία και ενδυματολογία, αλλά και ένα εξαίσιο μελωδικό, παύλα λυρικό θα το χαρακτήριζα soundtrack. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, το αναφέραμε πριν, θα τον ξαναναφέρουμε τον μεγάλο Timothy Spall. Τον γνωρίσαμε από το Sweeney Todd, από το Harry Potter, είναι γνωστός του Mike Lee σε προηγούμενες ταινίες του, αλλά πιστεύω τώρα δείχνει τη μεγάλη του ερμηνεία που έπρεπε να εκφράσει. Παρακαλώ, κρύψτε από το σπίτι σας, από το δωμάτιό σας, ανήλικα παιδιά, και μην ξεχάσετε ποτέ... Έλα, γόρι μου, είμαι εγώ εδώ να σε προστατεύω. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Και σε καμία περίπτωση να μην αφήσετε ξεκλείδωτες τις πόρτες των δωματίων των κοριτσιών σας. Κλειδώστε τις κόρες σας, γιατί έρχεται η αρπαγή. You want it for murder.
suspect's name, Brian Mills. Αγαπήσατε τις πρώτες δύο αρπαγές? Πολύ καλά κάνατε. Όμως αυτή τη φορά μην περιμένετε και τα ίδια. Εντάξει, είπαμε τρίτη και φαρμακερή. Ναι, βάλαμε 15 σεναριογράφους ολόκληρου του κόσμου για να κάνουν καλύτερο σενάριο. Λέμε τώρα. Γιατί το θέλαμε πιο σοβαρό, πιο ανθρωποκεντρικό. Θέλαμε να φύγουμε από τα όρια της υπερβολής που αγαπήσαμε ειδικά στο δεύτερο μέρος με την Κωνσταντινούπολη. Τι καταδίωξεις είναι αυτές? Όχι, πείτε μου, ναι. Εσύ, φίλη μου νοικοκυρά, πες μου, τι καταδίωξη ήταν αυτή? Don't trust anyone. Υπόθεση της αρπαγής νούμερο 3. Η κόρη του Λίαμ Νίσον, μετά από δύο φορές που την απήγαγαν, πήρε το μάθημά της. Οπότε, για να έχουμε ταινία, για να έχουμε τρίτη ταινία, τι κάνουν οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι? Βάζουν να πεθάνει η γυναίκα του Λίαμ Νίσον. Κάνω εκπομπή, Παναγιώτη. Α, εντάξει, ένα χαμόγελο. Ναι, ωραία. Και είναι ύποπτος νούμερο 1 ο Λίαμ Νίσον. Έχει το Forest Whitaker για τον αστυνομικό να τον καταδιώκει, γιατί έχει ξεφύγει για να πάρει εκδίκηση, και κάπως έτσι φτιάχνεται ταινία. Εντάξει, η δράση έχει ένα μέτρο. Λείπει λοιπόν η υπερβολή. Εξαιρετικός Λίαμ Νίσον, παύλα φωνική μηχανή, που κάλλιστα στο άνθρωπο της νιώτης του θα μπορούσε να είναι ένας επόμενος 007. Αλλά αυτή τη φορά πάρτε popcorn, αλλά μην περιμένετε αρπαγή ανάλογο μεγέθους. Γιατί έχει τον Forest Whitaker? Ήταν υπέροχος ως τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας, αλλά άστονα. Άστονα στη Σκωτία. Άστονα εκεί πέρα με το Μακαβόι να πίνουν τσάι. Σήκω να φύγουμε, δεν μπορώ. Σκωτία. Ναι. Θέλουμε μόνο το Λίαμ Νίσον να πλακώνει στο ξύλο. Νομίζω ότι συγχύστηκες πάρα πολύ με την αρπαγή. Είσαι καλύτερα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ανατρίχεσαι. Όχι, Στάθη, ηρέμησε, γιατί τώρα δεν μπορείς να φανταστείς ποιος έρχεται. Ο Σούπερμαν. Περίπου. Ο Σούπερμαν, ο δικός μας Σούπερμαν του σινεμά χωρίς κασκόλ. Ladies and gentlemen, υποδεχτείτε τον ένα και μοναδικό Γιάννη Γκροζάνη! Καλησπέρα, παιδιά από το Olympion, και καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και σε σένα, Γιάννη, με ό,τι καλύτερο. Και νομίζω ότι θα είναι καλή κινηματογραφική σεζόν, πόσο μάλλον αν έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε ταινίες όπως το Force Majeure, το οποίο απολαύσαμε, βέβαια, Στάθη, στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσουμε και επίσημα στα πλαίσια της ελληνικής διανομής. Force Majeure, λοιπόν, ή αλλιώς Ανωτέρα Δύναμη, η νέα ταινία του Ruben Östlund από τη Σουηδία. Μια ταινία η οποία έφτασε μέχρι την πεντάδα των ξενόγλωσσων ταινιών στις χρυσές σφαίρες και αυτή τη στιγμή φλερτάρει πάρα πολύ με μια υποψηφιότητα στα επερχόμενα Όσκαρ. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια αρκετά δυνατή ταινία σε σχέση με ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο την τρέχουσα σεζόν. Θα λέγαμε ότι είναι μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και στο δυνατό υπαρξιακό κοινωνικό δράμα. Ένας οικογενειάρχης πάει με την οικογένειά του για διακοπές στις Άλπεις για σκι, και εκεί πέρα αντιμετωπίζουν μια φυσική ανωτέρα δύναμη. Μια ανωτέρα δύναμη που τους φέρνει αντιμέτωπους με μια χιονοστιβάδα, η οποία θα δοκιμάσει τις σχέσεις αυτής της οικογένειας. Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι αρκετά δυνατές, η φωτογραφία θα έλεγα είναι αρκετά δυνατή επίσης. Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του θεατή να διαβάσει όλο αυτό που συμβαίνει υπόγεια μέσα στη ταινία. Force Majeure, και από σήμερα απολαμβάνουμε μια εξαιρετική ταινία στον κινηματογράφο Μακεδονικών. Τέλος, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα στο Olympion προβάλλονται δύο νέες ταινίες, για την ακρίβεια δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ. Το πρώτο, Η Αγκορά, ή αλλιώς Το Αγκόρα, του Γιώργου Αβγερόπουλου, μια ταινία που θα λέγαμε ότι διατρέχει την ιστορία της ελληνικής κρίσης. Μια ιστορία η οποία ουσιαστικά καθρεφτίζει και την κρίση της Ευρώπης τα τελευταία 5 χρόνια. Η Αγορά υπήρξε στην αρχαιότητα ένα σημαντικό σημείο δημόσιας συνάντησης των ανθρώπων, των πολιτών. Σήμερα όμως, στη σύγχρονη εποχή, η Αγορά ουσιαστικά περιγράφει νοηματικά οτιδήποτε έχει να κάνει με το εμπόριο και την οικονομία. Αυτή τη διάσταση καθρεφτίζει ουσιαστικά ο Γιώργος Αβγερόπουλος μέσα από αυτή την ταινία, η οποία ερευνά και παρουσιάζει την ελληνική κρίση, η οποία είναι παράλληλα και μια ευρωπαϊκή κρίση αξιών από το 2010 μέχρι και σήμερα. Η δεύτερη ταινία είναι το «Παίζοντας με τη φωτιά» της Ανέτας Παπαθανασίου και αφορά επί της ουσίας ένα βιωματικό ταξίδι που κάνει η ίδια η σκηνοθέτης στο Αφγανιστάν, η οποία πήγε μέχρι εκεί για να διδάξει την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε μια ομάδα Αφγανών ηθοποιών. Και αυτή της η εμπειρία και η παρατήρηση που κάνει στα πρόσωπα των γυναικών ηθοποιών αυτού του θειάσου είναι το αποτέλεσμα αυτού του ντοκιμαντέρ.
Να πούμε βέβαια ότι συνεχίζεται το Imitation Game ή αλλιώς το παιχνίδι της μίμησης με τον Benedict Cumberbatch και την Keira Knightley, μια εξαιρετικά δυνατή ταινία και φυσικά ένα από τα διαφημόμενα φαβορί των φετινών Oscar. Μια ταινία η οποία εξετάζει τη ζωή και το έργο ενός ιδιαίτερου ανθρώπου και επιστήμονα, του Alan Turing. Περάσουμε στο επόμενο φιλμ για αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα και τι συμβαίνει όταν πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι η Keira Knightley με τον Mark Ruffalo και σκηνοθέτης ο Jim Gurney, δημιουργός του αγαπημένου μου One Study. Έχουμε μια ταινία με τίτλο «Πάρτο από την αρχή» που μιλάει για δεύτερες ευκαιρίες, μιλάει για αγάπη, αλλά πάνω απ' όλα μιλάει για τη θεραπευτική ικανότητα της μουσικής. Μια ταινία η οποία θυμίζει Little Miss Sunshine, θυμίζει 500 Days of Summer και σκοπό έχει να μην προβληματίσει σε βάθος, να δημιουργήσει ένα έντονο δράμα ψυχοπλακωτικό κατάδυσης, αλλά να μιλήσει για την αγάπη. Αλλά εξαιτίας του σεναρίου δεν μπορούν να βουτήξουν για να ναι πολύ βαθιά ώστε να αντιμετωπίσουν σχεδόν ψυχαναλυτικά τους χαρακτήρες. Βέβαια, ξεχωρίζει ένα υπέροχο soundtrack το οποίο μας συντροφεύει καθόλου τη διάρκεια της ταινίας. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν κάποια σεναριακά ευρήματα. Για παράδειγμα, όταν τραγουδάει για πρώτη φορά η Keira Knightley, η πρώτη πραγματικότητα, η αντικειμενική είναι το ότι δεν το έχει. Δεν το έχει σε stage, κοπέλα, δεν το έχει. Εντάξει. Αλλά μετά βλέπουμε το πώς παρουσιάζεται στο βλέμμα, στον κόσμο του Mark Ruffalo, αυτή η στιγμή που τραγουδάει. Το βλέπει ενθουσιαστικό, το βλέπει εντυπωσιακό. Και αυτό σε κάνει να περάσει πάρα πολύ όμορφα συγκεκριμένη ταινία. Συνεπώς, φίλοι μου, ένα δυνατό πρωταγωνιστικό cast, ένα σκηνοθέτης που ξέρει πολύ καλά το είδος. Η ταινία δεν προσπαθεί να είναι κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο υποστηρίζει στα μάτια σας, κατώτερο του Once, αλλά τίμιο και ειλικρινές απέναντί σας. Και σίγουρα ήταν απέναντί μας, διότι περάσαμε καλά. Όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός των φιλμ αυτής της εβδομάδας είναι αρκετά μεγάλος. Όμως, γερανέ μου, έχουμε έναν Michael Mann επίσης να παρουσιάσουμε. Αγαπημένος σκηνοθέτης, άλλες ταινίες αγαπήσαμε, άλλες όχι και τόσο. Όμως, αυτή τη φορά τι έχουμε στάθει. Αυτή τη φορά, δυστυχώς, έχουμε μια κατιούσα, διότι ο Michael Mann μετά το Miami Vice, μετά το Public Enemy, συνεχίζει να μην ενθουσιάζει. Φτιάχνει ένα κατασκοπευτικό thriller, το Black Hat, με πρωταγωνιστή το Chris Hemsworth, σχετικά με την τεχνολογία, το πώς ξεπερνάει τα σύνορα. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και προσέγγιση διεύθυνση φωτογραφία, σκοτεινά πλάνα και χειροκίνητη κάμερα, αλλά κατά τα άλλα δεν μας εντυπωσιάζει και μας κάνει να λησμονούμε τον Michael Mann του Heat και του Insider. Αλλά ας μάθουμε την υπόθεση. Σε ένα κόσμο που το υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό έγκλημα έχει απλώσει τα πλοκάμια του παγκοσμίως, ένας κατάδικος σε άδεια βοηθάει αμερικανικές και κινέζικες ενόπλες δυνάμεις, καθώς κυνηγούν τους εγκληματίες ανά τον πλανήτη. Από το Σικάγο και το Λος Άντζελες ως το Χονγκ Κονγκ και την Τζακάρτα. I can target anyone, anything, anywhere. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, έχουμε πολλές όμορφες ταινίες σήμερα, αλλά μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε, διότι έχουμε και πολλά νέα project να σε ενημερώσουμε τι θα συμβούν. Έχουμε γνώμες, συνεντεύξεις μεγάλων καλλιτεχνών, όλα αυτά τώρα. Διότι τα πρώτα κινηματογραφικά νέα για το 2015 είναι έτοιμα να μας μεταφέρουν σε όλες τις ειδήσεις για το παγκόσμιο σινεμά. Πάμε λοιπόν! Έλα Παναγιώτη μου, ο Νίκος είμαι! Τι κάνεις εσύ εδώ? Παναγιώτη μου, μου άρεσε πάρα πολύ την προηγούμενη φορά και ήθελα να ξαναέρθω, μην με διώξετε. Εντάξει, λόγω Χριστουγέννου θα είμαστε μεγαλόκαρδοι, θα κάνουμε καλές πράξεις, αλλά θα κόψεις το έλα Παναγιώτη μου, εντάξει. Στάθη μου, αν νιώθεις ότι αυτό είναι το σωστό και πρέπει να γίνει, τότε οκ. Okay. Έλα Στάθη μου, ο Νίκος είμαι. Διονυσία, βάλε τα εξή, παρακαλώ. Καλησπέρα παιδιά και από εμένα και καλή χρονιά. Εσύ δεν μπορείς να μείνεις ένα λεπτό ήσυχος? Ετοιμαστείτε να σας ταξιδέψουμε στον κόσμο της σκοτεινής αίθουσας με μια νέα πολεμική ταινία που αναμένουμε, το Warcraft! Ο δημιουργός του Moon και του Source Code Duncan Jones θα σκηνοθετήσει το θρηλυκό video game της Blizzard. Και επιτέλους, Διονυσία μου, μάθαμε δύο λόγια για την υπόθεση. Η ταινία θα ξεκινήσει από την πρώτη φορά που συναντιούνται orcs και άνθρωποι. Θα αφηγείται τις ιστορίες των ηρών και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι προσπαθούν πάση θυσία να αποφύγουν τη σύγκρουση. Όμως κάποιοι μοχθηροί χαρακτήρες δεν τους το επιτρέπουν. Wow!
Πολύ ενδιαφέρον, Νίκο μου. Μόνο τα παιδιά του γυμνασίου θα πάνε να τη δουν που παίζουν video game. Επίθεση! Επίθεση, τα ώρα! Kill, kill, kill! Έλα, δώσε φόνο! Με σκοτώνουνε, με σκοτώνουνε! Όχι! Ο μάγος θα με κάνει κατσαρίδα! Πού κατσαρίδα, βόηνα! Τα ορκ! Ρε, κάλυψέ με! Σε καλύπτω! Σε καλύπτω! Δεν σας μπορώ! Δεν σας μπορώ καθόλου! Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't? Oh, that's not me, no. Ο Clint Eastwood, ο μεγάλος Clint Eastwood, στα 84 του αποδεικνύει πως δεν γερνάει. Οριμάζει, σαν καλό whisky. Οπότε μετά το Million Dollar Baby, μετά το Σκοτεινό Ποτάμι, μετά το αντιπολεμικό γράμματα από την Iwo Jima, επιστρέφει ξανά σε αντιπολεμικά μονοπάτια με το American Sniper. So you're not worried about what might happen? Κυκλοφόρησε λοιπόν το νέο τρέιλερ της ταινίας American Sniper για χειρός Clint Eastwood. Πρωταγωνιστεί ο Bradley Cooper, ο οποίος για τις ανάγκες του ρόλου έχει μεταμορφωθεί και έχει ανεβάσει τις προσδοκίες μας για την ταινία στα ύψη. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Chris Kyle, ενός τεξανού ελεύθερου σκοπευτή, τον Αμερικάνο πεζόν αυτόν, ο οποίος στη διάρκεια της θητείας του σκότωσε 150 ανθρώπους. Oh my God! I'm ready to come home. Γιάννη, χρυσές σφαίρες, Golden Globe Awards. Τα περιμέναμε όχι πώς και πώς τουλάχιστον σε σχέση με τα Όσκαρ, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει μια τάση προς την εναλλακτικότητα φέτος, μια άλλη κριτική άποψη αν το θέλεις. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς το περιεχόμενο και το σύνολο των ταινιών που διαγωνίζονται σοβαρά φέτος, τόσο για τις χρυσές σφαίρες όσο και για τα Όσκαρ, θα λέγαμε ότι έχει περιορισμένο ενδιαφέρον. Wes Anderson, Grand Budapest Hotel, να κερδίζει το μεγάλο βραβείο για την κατηγορία κομμωδίας ή musical αντίστοιχα καλύτερης ταινίας και φυσικά Alejandro González Iñárritu και Birdman. Ναι, αλλά ο νικητής, ο πραγματικός νικητής των φετινών χρυσών σφαιρών ήταν το Boyhood, το μεγαλώνοντας, του Richard Linklater. Ένας μεγάλος άθλος, 12 χρόνια γυρισμάτων και ίσως να επιβραβεύει το σκηνοθέτης όχι μόνο για την καλλιτεχνική αξία του έργου, αλλά και για το όλο ρίσκο σε σχέση με την παραγωγή. Ίσως αυτό να ήταν το σκεπτικό που να επηρέασε τους ανταποκριτές ξένου τύπου των χρυσών σφαιρών. Ωστόσο, να πούμε εδώ πέρα ότι το Boyhood έχει να αντιμετωπίσει στα Όσκαρ, θα λέγαμε, πάρα πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με αυτό που αντιμετώπισε στις χρυσές σφαίρες. Να πούμε βέβαια πως οι πραγματικές εκπλήξεις δεν ήταν τόσο το Boyhood και το Grand Budapest και η διάκρισή τους, όσο το γεγονός ότι το Λεβιάθαν από τη Ρωσία κατάφερε να ξεπεράσει στην κατηγορία της ξενόγλωσσης ταινίας την Ίντα του Παύλου Παυλικόφσκη. Στα σύν της φετινής τελετής είναι σίγουρα η διάκριση της Τζούλιαν Μουρ, της Amy Adams, του Μάικλ Κίτον, της Πατρίσια Αρκέτ και του J.K. Simmons, ονόματα τα οποία σίγουρα θα μας απασχολήσουν και στα Όσκαρ του 2015. Τώρα, Διονυσία μου, σοβαρά, δεν είμαι πιο ωραίος και γοητευτικός από τον Ryan Gosling? Όχι. Δηλαδή, πας κόντρα στη Meryl Streep. Ορίστε. Ακούστε ρε παιδιά τι έγινε. Ρώτησαν τη Meryl Streep ποια ταινία την κάνει να κλαίει. Και τι λέει η Meryl? Η ταινία που με κάνει να κλαίω είναι το Anchorman. Και ο Will Ferrell είναι απίστευτος ηθοποιός και μου αρέσει πάρα πολύ. Από την άλλη, ο Ryan Gosling είναι ένα παιδί και δεν μπορεί να μου αρέσει ένα παιδί. Ο Will Ferrell είναι άντρας. Πάμε όμως στους παιδιά και η Διονυσία σε έναν άλλο μεγάλο σκηνοθέτη, τον Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος με τη νέα του ταινία με τίτλο «Σιωπή» πραγματεύεται και πάλι το ζήτημα της πίστης. Πρωταγωνιστούν Λίαμ Νίσον, Κεν Γουατανάμπε και Άντριου Γκάρφιλντ. Η ιστορία τοποθετείται στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα και συγκεκριμένα στην διάρκεια των άγριων διώξεων των χριστιανών. Έτσι, ο Μάρτιν Σκορσέζε, 27 χρόνια μετά τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, το οποίο προκάλεσε, αποφασίζει να επιστρέψει ξανά σε βαθιά μονοπάτια του χριστιανισμού. Βέβαια, όπως είπε και ο ίδιος, αυτή η ταινία θα θυμίζει ιδιαίτερα ένα φιλμ του παρελθόντος, τους κακόφημους δρόμους, καθώς καταψιάνεται με πνευματικά ζητήματα σε ένα συγκεκριμένο υλικό κόσμο. Σε έναν κόσμο που κατά κανόνα αποκαλύπτεται η χειρότερη πτυχή της ανθρώπινης φύσης.
Για άλλη μια φορά ο χρόνος τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και το σινεμά χωρίς κασκόλ έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Το πρώτο σινεμά χωρίς κασκόλ του 2015. Καλή χρονιά να έχουμε και πάλι φίλοι μου με πολλές υπέροχες ταινίες και ακόμα περισσότερα συναισθήματα εντός των σκοτεινών αιθουσών. 6 ολόκληρες ταινίες, ελπίζουμε να πάτε σε μια σκοτεινή αίθουσα και να απολαύσετε τη μαγεία της 7ης τέχνης. Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα απολαύσω τον κύριο Τέρνερ, δεν ξέρω για σένα. Βέβαια, εμένα και το πάλι από την αρχή έπεισε, διότι η μουσική έχει την ικανότητα να σε ταξιδεύει. Συνεπώς φίλοι μου, ραντεβού στην επανάληψη του Σαββάτου στο ραδιοφωνικό σινεμά χωρίς κασκόλ στον FM 100,6 κάθε Πέμπτη στις 6 με 8 ή την επόμενη φορά σε ένα νέο κινηματογραφικό ραντεβού με το Σινεπάρτι της πόλης. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η επόμενη φορά, το μάθατε, ξέρετε, το αγαπήσατε, το λατρέψατε και να το πούμε ξανά. May the force be with you! Καλό βράδυ Θεσσαλονίκη! Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά, γεια σας! Άρχισε κι αυτή η σεζόν, θα καούνε τα κασκόλ. Μια φωτιά ανάβει ξαφνικά και τα φώτα σβήνουν αργά. Μα η φλόγα γίνεται το φως και ο θόρυ ο ουρανός. Τα αστέρια πέφτουν στο πανί, η ζωή σου αλλάζει στη στιγμή. Σ' άλλους κόσμους θα σε στείλει η τροχιά. Νιώσε τη φωτιά. Κάθε Πέμπτη στις 8 ξεκινά από τη μικρή σου οθόνη σινεμά σε βιντά. Και εσύ έρχεσαι, ξεφεύγεις και πετάς μακριά ξανά. Νιώσε τη φωτιά. Στο μυαλό σου ένας άλλος θεός. Στην ψυχή σου κι απ' τη λόρη της ταινίας στο ναός. Μα η φλόγα δυναμώνει μες του πίμπι τροχιά ξανά. Θέλεις να κάψεις και εσύ το κασκόλ σου? Ζήσε από κοντά την τρέλα του γυρίσματος και γίνε μέρος του επόμενου επεισοδίου. Πώς θα συμβεί αυτό? Κάνε like στην επίσημη σελίδα του κασκόλ στο Facebook και στείλε μήνυμα στο inbox. Το τηλεοπτικό σινεπάρτι σε περιμένει. Παιδιά, συγγνώμη, το γύρισμα τελείωσε? Στάθη? Παναγιώτη, κανείς? Οκ, εγώ φεύγω πάντως. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? Okay. Okay, Theodore? Okay. Okay, Alvin? Alvin?